θέλω να αναφερθούμε λίγο σε έναν νέο αθλητή που έχει σημειώσει αρκετές επιτυχίες και μας έχει κάνει βέβαια υπερήφανους στο Taekwondo, σωστά. Σωστά, ο Πέτρος Φιλιππάκης, ναι. Ο οποίος διακρίθηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo στην Κροατία, 17 ναι. χρονών ο Πέτρος. Ξεκίνησε την ενασχόλησή του μόλις από τα 5 του χρόνια και σήμερα θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή για να μας μιλήσει για αυτή του την εμπειρία και για βέβαια. Το πόσο περήφανος νιώθει εκπροσωπώντας έτσι με τα ελληνικά χρώματα και έχοντας τόσες διακρίσεις. Και είμαι σίγουρος, είμαστε σίγουροι ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πολύ περισσότερο. Έχουμε να πούμε πολλά. Μας κάνει την τιμή σήμερα. Πάμε να τον γνωρίσουμε. Πέτρος Φιλιππάκης. Πέτρο, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να σου πούμε συγχαρητήρια. Δεν ξέρω πώς νιώθεις μετά από αυτές τις διακρίσεις. Πώς νιώθει ένας αθλητής? Είμαι πολύ περήφανος, πάρα πολύ χαρούμενος για τις διακρίσεις που κατάφερα να πετύχω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσα να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά για άλλη μια φορά. Είμαι γεμάτος περηφάνεια. Το συνέστημα είναι μοναδικό. Πέτρο, ξεκινώντας τα 5 σου χρόνια την ενασχόληση με τον αθλητισμό και με το Taekwondo, περίμενες ότι λίγα χρόνια αργότερα, στα 17 σου τώρα, θα έχεις τόσες διακρίσεις, θα συμμετέχεις σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα? Πάντα το όνειρό μου ήταν να μπορέσω να παίξω για την Ελλάδα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα κάποτε να σηκώσω κι εγώ την ελληνική σημαία ψηλά. Κι όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ όμορφα. Πέτρο, σε ποιες κατηγορίες διακρίθηκες? Για πες μας λίγο κάποιες λεπτομέρειες. Το χρυσό μου μετάλλιο το έχω κερδίσει στα Tool 3 Dan των εφήβων, ηλικίες 16-17. Ναι. Και τα δύο χάλκινα είναι από τις εναέριες ειδικές τεχνικές. Το ένα είναι στο ατομικό μου και το άλλο στο ομαδικό μου, ηλικίες 14-17 ετών. Και δεν σταμάτησε εκεί ο Πέτρος, γιατί έβαλε με τις διακρίσεις αυτές το δικό του λιθαράκι για την Εθνική Αποστολή στη Διοργάνωση, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην Ευρώπη με 52 χρυσά, από ό,τι διαβάζω, 42 σημαίνια και 44 χάλκινα μετάλλια. Ένας αθλητής στην ηλικία σου που διαγωνίζεται με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, πώς νιώθει? Όπως είπα και πριν, είμαι γεμάτος περηφάνεια. Παίζουμε όλοι οι αθλητές με πάρα πολύ πάθος όταν αγωνιζόμαστε για την εθνική μας. Σίγουρα θέλουμε να σηκώσουμε την ελληνική σημαία ψηλά, σίγουρα θέλουμε να ανεβούμε στο βάθρο. Όπως και το καταφέραμε, κατακτήσαμε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στο Πανευρωπαϊκό της Κροατίας. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ γεμάτοι σαν άνθρωποι. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τις στιγμές. Δεν μπορούν να τα περιγράψουν τα λόγια. Και τώρα ήταν μοναδικές οι εμπειρίες. Τώρα τι ακριβώς ακολουθεί? Φαντάζομαι θα υπάρξει μια περίοδος έτσι ανάπαυλας για να συγκεντρώσεις ξανά τις δυνάμεις σου. Ακολουθεί συμμετοχή σε επόμενο πρωτάθλημα. Πού στοχεύεις? Προς το παρόν κάνω ένα διάλειμμα, γιατί ακολουθούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποίες πρέπει να γράψω, και μετέπειτα, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι αυτός ο δύσκολος συνδυασμός των υποχρεώσεων στο σχολείο, βέβαια, και σπανελλαδικές και το αθλητικό κομμάτι, αλλά συνήθως οι πρωταθλητές μας διαπρέπουν και στα πανεπιστήμια και στο σχολείο. Όνειρό σου για εισαγωγή σε ποια σχολή? Θα δώσω πανελλαδικές, γιατί θέλω τα σώματα ασφαλείας, εκεί είναι ο πρώτος μου στόχος. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσω των διακρίσεών μου έχω καταφέρει να μπω σε όποιο πανεπιστήμιο θέλω άνευ εξετάσεων, λόγω των διακρίσεων. Αλλά θα δώσεις εξετάσεις? Αλλά θα δώσω κανονικά εξετάσεις για τα σώματα ασφαλείας. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, ό,τι και να πούμε, είναι αυτή η νοοτροπία, είναι αυτή η κουλτούρα, είναι αυτή η παιδεία, βέβαια. Παιδεία από το σπίτι, βέβαια. Και τι λέμε, ότι πίσω από έναν επιτυχημένο αθλητή και νέο κρύβεται μια δραστήρια οικογένεια με ήθος, με παιδεία, με αξιοπρέπεια. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο λοιπόν και στην οικογένεια, η αλήθεια είναι, του Πέτρου. Και θα μας απασχολήσει. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού. Ξέρεις, κάναμε την αρχή σήμερα.
γνωριστήκαμε και θα τα ξαναπούμε πάλι. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω το δάσκαλό μου, τους δασκάλους μου, τον κύριο Δημήτρη Στασινόπουλο και τη Βασιλική Στασινοπούλου, που με έχουν στηρίξει και με έχουν μεγαλώσει ουσιαστικά. Με έχουν φτάσει στο επίπεδο που είμαι. Το σύλλογό μου, τον ΑΣ Χερσονήσου και φυσικά την οικογένειά μου και τους συναθλητές μου που με έχουν στηρίξει όλο με αυτό το ταξίδι. Να είσαι καλά, Πέτρο, χαρά μας. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.